Στο πλαίσιο του Project Greenland έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ, Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Μιχάλη Γεράνη. Αλλά έχετε και άλλη μια ιδιότητα, κύριε Γεράνη. Η βασική ιδιότητα είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πλαίσου Βορειάτη, γιατί για να έχω την ιδιότητα του πρόεδρου του φορέα διαχείρισης πρέπει να είμαι εκλεγμένος στην αυτοδιοίκηση. Ο ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας αποτελείται από 38 δήμους, 7 νομούς, με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη μας, και οι υπόλοιποι 6 νομοί είναι η Χαλκιδική, Σέρες, Κιλκής, Πέλα, η Μαθία, Πιερία. 2 εκατομμύρια πολίτες, 850.000 τόνοι αστικά απόβλητα. Είμαστε σύνδεσμος των 38 Δήμων με μοναδικό στόχο τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων. Είναι αλήθεια ότι ο ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας έχει κάνει σημαντικά βήματα στην διαχείριση, την περιβαλλοντολογική διαχείριση, εφαρμόζοντας τον περιφερειακό του σχεδιασμό, που είναι εναρμονισμένος με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων. Ο Εθνικός Σχεδιασμός, όπως κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Νόρμα, το πώς πρέπει να διαχειριστούμε τα απόβλητα. Υπάρχουν πάρα πολλοί σταθμοί μεταφόρτωσης, υπάρχουν χιτά, υπάρχει και ένα εργοστάσιο ΜΕΑ, οι οποίοι πρόκειται να μετατραπούν σε ΜΑΑ. Αυτό το εργοστάσιο λειτουργεί στις Σέρες και είναι στη διαγωνιστική διαδικασία δύο άλλα εργοστάσια. Ένα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, το Δήμο Θέρμης στον Άγιο Αντώνιο, και ένα δυτικά της Θεσσαλονίκης, το Δήμο Λαγκαδά στη Μαυροράκη. Έχουμε πάρει αρκετά βραβεία, γιατί και εδώ μου δίνει δυνατότητα να συγχαρώ τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΦΟΣΔΑ και στην ενημέρωση ευαισθητοποίηση, αλλά και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση των αστικών στερεών αποβλήτων. Θα έχουμε όλο τον χρόνο να δείτε και από κοντά τις δομές και αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν. Παραδείγματος χάρη, ο Περιφερειακός Σχεδιασμός προβλέπει και τις μονάδες επεξεργασίας των βιοποδομήσεων, των οργανικών. Έχουμε διαθέσει και στους 38 Δήμους καφέ κάδους για την εκτροπή των οργανικών και μηχανολογικό εξοπλισμό. Ξεκινάει το πρόγραμμα με τον καφέ κάδο σε όλους τους Δήμους. Είχαμε τις εκλογές στις Δημοτικές, γι' αυτό το λόγο λίγο πήγε πίσω. Τώρα οι Δήμοι οργανώνονται και θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα, γιατί στόχος είναι μέχρι το 2030 να έχουμε 10% προσταφή. Είναι βέβαια φιλόδοξος ο στόχος, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε πράττοντας το σωστό. Δημιουργώντας μια πλατιά κοινωνική συμμαχία με τις τοπικές κοινωνίες, μπορούμε να το υλοποιήσουμε το στόχο. Κύριε Γεράνη, έχετε δει ότι γενικότερα η κοινωνική αντίληψη αλλάζει? Δηλαδή, είπατε προηγουμένως πολύ σωστά ότι υπήρξε έντονη και ζωηρή κοινωνική ευαισθητοποίηση. Τι απήχηση έχει αυτό στον κόσμο, σε πραγματικά νούμερα? Είναι πραγματικότητα ότι αλλάζουμε στάση στη ματιά του πώς κοιτούσαμε τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό βέβαια έχει έρθει ύστερα από τα ερεθίσματα και τα ακούσματα των μικρών παιδιών, γιατί είναι αλήθεια ότι στα σχολεία γίνεται καλή δουλειά στο στάδιο της περιβαλλοντολογικής ενημέρωσης, και βέβαια οι κανόνες που ισχύουν, το θεσμικό πλαίσιο έχει θωρακιστεί. Βλέπαμε παλαιότερα, όλοι πηγαίναμε σε σούπερ μάρκετ και παίρνουμε 10 και 20 πλαστικές σακούλες. Τώρα παίρνουμε μία πολλαπλών χρήσεων, άρα δηλαδή μειώνουμε το πλαστικό. Τα εργαλεία, αν θα δώσει η πολιτεία, και όταν λέω πολιτεία διευρυμένη, δηλαδή το διευρυμένο δημόσιο, η τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα, παραδείγματος χάρη, έχουμε τον μπλε κάδο που πάνω, δεν πάει και πάρα πολύ καλά, γιατί μπαίνουν και άλλα απορρίμματα μέσα. Δίνουμε τον καφέ κάδο, τα πράσινα σημεία. Υλοποιώντας την νομοθεσία μπορούμε να δούμε εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα. Και βέβαια ήρθε η ώρα να αξιοποιήσουμε και τα υπολείμματα των σκουπιδιών μέσω της ενεργειακής αξιοποίησης. Το όραμα του φορέα, θα τολμήσω να πω εδώ και ότι είναι και προσωπική μου πινελιά η κατάθεση του οράματος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στην προηγούμενη κυβέρνηση και σε αυτή την κυβέρνηση. Την Εγνατία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Τι σημαίνει?
5 περιφέρειες, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος και Θεσσαλία, μας συνδέει η Εγνατία Οδός. Και η σιδηροδρομική ως ένα σημείο, ως ένα ποσοστό. Οι μονάδες οι οποίες υπάρχουν σε όλες αυτές τις περιφέρειες πάντοτε βγάζουν ένα υπόλοιμα. Το υπόλοιμα αυτό ήρθε η ώρα να το επεξεργαστούμε ενεργειακά και πού αλλού, εκεί που χτυπάει η καρδιά, η ενεργειακή καρδιά της χώρας μας, στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία. Να γίνει ένας καυστήρας, να σώσει το υπόλοιμα για να μην παρεξηγηθούμε. Αφού κάνουμε όλα αυτά τις ανακύκλωσεις, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, πάντοτε υπάρχει ένα υπόλοιμα στα απορρίμματα. Το υπόλοιμα αυτό θα το πάμε να το αξιοποιήσουμε ενεργειακά στη Δυτική Μακεδονία, ώστε να παράγουμε και ηλεκτρική ενέργεια και να δώσουμε και τα θερμικά για να αισθάνουμε τους συμπατριώτες μας στη Δυτική Μακεδονία που έχουν δίκτυο τηλεθέρμανσης. Αυτομάτως λοιπόν παλεύουμε και βάζουμε πλάτη στην ιδιαιτερότητα της κλιματικής αλλαγής. Αύριο πού θα με πάτε, τι θα δω? Μπορείτε να επισκεφτείτε αύριο και στο σταθμό μεταφόρησης στην Ευκαρπία και την Μαυροβράχη, αλλά και στην Μαυροβράχη θα δείτε σημαντικά πράγματα για την αξιοποίηση του βιαερίου. Βγάζουμε το μεθάνιο, το συλλέγουμε στη Μαυροβράχη και παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια για περίπου 5.000 νοικοκυριά. Θα έχετε τη δυνατότητα να το δείτε από κοντά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κεράμη. Να είστε καλά. Να είστε καλά.